Αποκέντρωση και ευελιξία είναι τα χαρακτηριστικά του θεσμού των συντονιστών επιχειρήσεων που εισήχθη στο πυροσβεστικό σώμα με στόχο καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και επεμβάσεων. Συντονιστής επιχειρήσεων Υπήρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας με έδρα τα Ιωάννινα ορίστηκε από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, οπότε ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος Παχίδης. Με πολύχρονη εμπειρία στο σώμα, ο κ. Παχίδης, που έχει υπηρετήσει σε διοικητικές και επιχειρησιακές θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε στο νέο θεσμό, σημειώνοντας πως δεν δημιουργεί επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά ένα πιο ευέλικτο σχήμα σε σχέση με τους επιθεωρητές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος που υπήρχαν με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Με την νέα αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος, προσπαθήσαμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι και να υπάρχει αποκέντρωση. Γι' αυτό ακριβώς και το αρχηγείο όρισε επιμέρους τους συντονιστές με λιγότερες περιφέρειες σε αντίθεση με τους δύο συντονιστές που είχε Βορείου και Νοτίου Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό είναι πιο ευέλικτο το σχήμα, με αποτέλεσμα να μπορεί ο συντονιστής σε φωτιές που έχει σε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες να έχει άμεση επέμβαση. Ήταν το προηγούμενο σύστημα, επομένως ήταν λίγο πιο βαρύ, γιατί ο συντονιστής μπορεί να βρισκόταν στην Αλεξανδρούπολη και να είχαμε μια μεγάλη φωτιά στην Άρτα. Άρα για να μεταβεί από Αλεξανδρούπολη στην Άρτα χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος. Φυσικά υπάρχουν οι τοπικοί περιφερειάρχες, οι νομάρχες, οι διοικητές νομών και οι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Άρα τώρα γίνεται ένα πιο ευέλικτο σχήμα για να μπορούμε να έχουμε άμεση ανταπόκριση και σε υψηλό επίπεδο για να υπάρχει μια άμεση ενημέρωση και μια άμεση αντιμετώπιση των συμβάντων τα οποία παρουσιάζονται. Όχι, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, όχι, είναι ξεκαθαρισμένα. Ο συντονιστής με έδρα την Τα Ιωάννινα έχει την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, της Υπήρου, και επιχειρησιακά έχει τα τρία νησιά Κέρκυρα, Παξούς και Λευκάδα. Η επικινδυνότητα στην περιοχή της Υπήρου, σύμφωνα με τον κύριο Παχίδη, συνίσταται στη δυσκολία της πρόσβασης σε σημεία του ορεινού όγκου. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την αξία των εναέριων μέσων που πιθανά θα εδρεύουν και στα Γιάννηνα τη φετινή περίοδο, καθώς υπάρχουν στο σχεδιασμό. Δεν είναι άγνωστος τόπος. Καταρχήν, είναι ένας από τους αγαπημένους μου τόπους η Ήπειρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι επιχειρησιακά. Όχι όμως να υπηρετήσω εδώ. Στις περισσότερες φωτιές έχω έρθει ως ενίσχυση, στις μεγάλες φωτιές της Υπήρου, στην Κόντσα παλιότερα, έχω έρθει ως ενίσχυση και έχω δουλέψει στον ορεινό αυτό όγκο της Υπήρου σε πολλές φωτιές. Άρα υπάρχει μια άποψη των δυσκολιών. Δεν είναι οι δυσκολίες οι οποίες θα είχαμε σε μια μεγάλη περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική, που εκεί το παραμικρό συμβάν είναι και επικίνδυνο. Εδώ η επικίνδυνοτητα είναι γιατί οι δρόμοι είναι μη προσβάσιμοι πολλές φορές. Υπάρχει ορεινός όγκος και είναι η δυσκολία πρόσβαση στα σημεία αυτά εδώ. Είναι στο σχεδιασμό γιατί ήδη ενισχύεται ο στόλος με εναέρια μέσα φέτος. Είναι στο σχεδιασμό αυτό εδώ πέρα, αλλά όλα αυτά τα εναέρια διαχειρίζονται περισσότερο από το κεντρικό επίπεδο. Ανάλογα την επικινδυνότητα, θα πάνε τα εναέρια μέσα στο σημείο το οποίο πιστεύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Εννοείται ότι καλό είναι και ειδικά στις δικές μας περιοχές εδώ στην Ήπειρο. Τα εναέρια μέσα βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί είναι στο δύσβατο και η πρώτη αντιμετώπιση. Αν δηλαδή το εναέριο το έχουμε στην πρώτη έναρξη της φωτιάς, απευθείας θα έχουμε και καλύτερη αντιμετώπιση και πιο γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς. Αλλά στο σχεδιασμό είναι ότι να υπάρχουν κάποια εναέρια και για την περιοχή μας. Στόχος του συντονιστή είναι η φετινή περίοδος να αποτελέσει μια καλή αρχή συνεργασίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Εννοείται ότι ο συντονιστής συντονίζει τις τρεις αυτές περιφέρειες, όπως είμαι εγώ, τις δυόμιση, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε προσωπικό, σε οχήματα, να μπορεί να γι' αυτό ακριβώς είναι πιο ευέλικτο το σχήμα. Αν δηλαδή μια περιφέρεια μπορεί να έχει περισσότερα οχήματα, να μπορεί να μετακινήσει με πρόταση δική του, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση και καλύτερη αντιμετώπιση για τα συμβάντα. Ναι, ο σχεδιασμός στην περίοδο αυτή σχεδιάζουμε ακριβώς, εγκρίνουμε τα σχέδια τα οποία μας υποβάλλουν οι κατατόπου νομάρχες και οι κατατόπου περιφερειάρχες, για να μπορούμε να δούμε αν πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν και αν χρειάζονται ενίσχυση ή ενίσχυση από άλλες υπηρεσίες ή από κάπου αλλού. Η δική μου στόχη για αυτή τη θητεία είναι να πάμε όσο γίνεται καλύτερα το καλοκαίρι, να υπάρχει μια άμεση συνεργασία και να υπάρξει έτσι ένα θεσμικό πλαίσιο και μια καλή συνεργασία, μια καλή αρχή με όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο μας, να υπάρξει
μια καλή σχέση των προσταμένων με την πυροσβεστική υπηρεσία για την άμεση αντιμετώπιση των συμβάντων. Και αυτό να είναι μια παρακαταθήκη για τους επόμενους.